Ένα νέο τραγούδι αφιερωμένο σε όλους τους Μυτιλινιούς. Και σε όλα τα καλά παιδιά που είναι από την Πέτρα. Την έχουμε και πάμε λοιπόν. Ξέρετε που θα πάμε, αγαπητοί ακροατές? Πάμε Πέτρα τώρα και καλωσορίζουμε τον Σπύρο Φυλακτό. Καλημέρα! Είπαμε καλημέρα για μας, καλησπέρα για εσάς, Νίκο μου. Σπύρο μου, καλησπέρα και καλώς ήρθες στην παρέα μας. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω χαιρετισμούς πολλούς σε όλους σας, σε όλους τους φίλους και πατριώτες μας που είναι στην Μελβούρνη και στην Αυστραλία. Έχεις πολλά μορέλια εκεί. Έχω. Έχεις αρκετά μορέλια που είναι αυτή τη στιγμή από τη Μελβούρνη. Ναι, το ξέρω, τους αγαπάμε όλους. Λοιπόν, καταρχήν ανακοίνωσα στους ακροατές μας ότι θα έχουμε Γιάννη Σαββιδάκη σήμερα. Ναι. Και θα ήθελα να μας πεις δύο λόγια για το τραγούδι αυτό, Πέτρα. Καλά, έχουμε μιλήσει στο παρελθόν, έχουμε κάνει δύο εκπομπές μαζί. Τώρα τι να σου πω, έχεις γράψει για τον Γιώργο Νταλάρα, έχεις γράψει για τον Θέμη Αδαμαντήλη, για τον αείμνηστο Βασίλη Καρά, Πλούταρχο, Γιάννη Σαββιδάκη. Μπορείς να με βοηθήσεις. Και παρακολούθησα σήμερα στο YouTube. Έχεις κάποιους ωραίους νέους καλλιτέχνες. Μ' άρεσε πάρα πολύ ο Σταμάτης Αναστασάκης. Πολύ καλό αυτό. Πάλι μόνος, ναι. Ωραίο κομμάτι αυτό. Ναι. Συμφωνείς? Λοιπόν, συμφωνώ, ναι. Έχουμε κάνει και μια τελευταία δουλειά με τον μεγάλο Μανώλη Μητσιά. Ναι. Η τελευταία μου συνεργασία πριν το Γιάννη το Σαββιδάκη. Λοιπόν, αν θέλεις να σου πω πώς προέκυψε με λίγα λόγια η συνεργασία μου με τον Γιάννη σε αυτό το τραγούδι. Να τα όπως θυμάσαι, ναι, όπως θυμάσαι στην πρώτη μας συνέντευξη, όταν μας είχε γνωρίσει εδώ στο χωριό μας στην Πέτρα, ο Κώστας ο Λαγούτατζης, ναι, και κάναμε αυτή τη συνέντευξη. Μέσα εκεί στις ερωτήσεις που μου έκανες, μου πες, μπορείς να γράψεις και ένα τραγούδι για την Μυτιλίνη, για τους απόδημους, τους πατριώτες μας στη Μυτιλίνη, που είμαστε στην Αυστραλία, να το ακούμε. Λέω, βεβαίως, Νίκο μου, θα το κάνω. Όταν τέλειωσε η συνέντευξη, που κάθαμε για καφέ με όλους όπως τους είπες πριν, που ήταν πάλι ο Κώστας ο Λαγούτας, μου λέει, ρε Σπύρο, έχεις γράψει για όλους, λέει, γιατί δεν κάνεις ένα τραγούδι για την Πέτρα μας. Μου πήγε λοιπόν η ιδέα και κάτσα και το έφτιαξα, το στίχο. Μετά αυτό το τραγούδι το έδειξα στο καλό μου συνεργάτη, τον Βασίλη τον Αρμένη, τον μαέστρο, ναι, το μεγάλο αυτοσυνθέτη, ο οποίος και έκανε τη μουσική. Με μια μέρα που ήμασταν στο στούντιο και επεξεργαζόμαστε τέλος πάντων το κομμάτι, ξέρεις, το φτιάχναμε. Ναι. Την ίδια στιγμή εκεί ήταν ο Γιάννης Σαββιδάκης και υπογραφούσε κάτι άλλο. Και το άκουσε το τραγούδι και μπαίνει μέσα εκεί στο booth που ήμασταν. Λέει, τι είναι αυτό, του εξηγήσαμε τον Λοστάτον για την Πέτρα, για τις χαμένες πατρίδες, για το Αιγαίο. Λέει, θέλω να το πω εγώ. Μ' αρέσει το κομμάτι πολύ. Mm-hmm. Και μπήκε μέσα και το είπε.
Το έμαθε δηλαδή εκείνη τη στιγμή και μπήκε μέσα και το είπε καταπληκτικά. Ήταν πάρα πολύ ωραία η ερμηνεία του. Δηλαδή, λοιπόν, χωρίς να γίνουν πρόβες, χωρίς τίποτα, έτσι, καθευτείαν. Η πρόβα για τους μεγάλους τραγουδιστές, όπως ο Γιάννης Σαββιδάκης, διαρκεί μία ώρα. Κατάλαβα. Διαρκεί μία ώρα η πρόβα. Γιατί μη ξεχνάμε ότι ο Γιάννης Σαββιδάκης, πέραν το ότι είναι τραγουδιστής, είναι και μουσικός. Είναι ο ίδιος και συνθέτης. Mm-hmm. Είναι ένα πολυπράγμα ταλέντο. Είναι και ένας πολύ καλός ηθοποιός, έτσι. Ναι, είναι πάρα πολύ διάσημος. Είναι και... Αυτή είναι η ιστορία της Πέτρας μου. Έτσι λέγεται το τραγούδι, Πέτρα μου. Και έγραψες και για το Μανώλη Μητσιά που... Για... Το... Είδα κάτι διαφορετικό με το τραγούδι του Μανώλη Μητσιά. Επιστρέφεται στο αυθεντικό λιγάκι, έτσι, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Το τραγούδι του Μανώλη του Μητσιά αφορά την πρώτη ρεμπέτικη κομπανία στην Ελλάδα που είχε ως βασικό όργανο το μπουζούκι. Το 1934, 64 του Πειραιός. Μάρκος Βαμβακάρης, Ανέστος Δελιάς Αρτέμης, Στράτος Παγιουμτζής και Γιώργος Μπάτης, που για πρώτη φορά παρουσίασαν έτσι την κομπανία τους στη Μάτρα του Σαραντόπουλου στην Ανάσταση του Ρεά και έγινε πραγματικά μια κοσμογονία. Το τραγούδι. Από εκεί ξεκίνησαν όλα. Μάλιστα. Συνέχισε. Και έτσι λοιπόν ο Μανώλης ο Μητσιάς άκουσε το κομμάτι, του άρεσε πάρα πολύ και το είπε με μια τρομερή ερμηνεία όπως μάλλον το έχεις ακούσει. Είναι ένα τραγούδι σταθμός. Είναι που λέει για μένα. Είναι το τραγούδι το επόμενο που θα ακουστεί τώρα. Αλλά ήθελα να σε ρωτήσω, ρωτήσω αυτό το τραγούδι Τέτρας, στίχη δική σου, του Σταρφιλ. Ναι. Για πες μου, όπως το παρουσιάζει, αυτό το φτιάχνει ο μουσικός, το φτιάχνει ο τραγουδιστής ή εσείς ο στιχουργός λέει πώς περίπου το θέλεις, λαϊκό, ζεμπέκικο κτλ. Ποιος είναι που φτιάχνει τον... Με ακούς? Ναι, σε ακούω βεβαίως. Ποιος είναι αυτός που φτιάχνει το project, ποιος είναι αυτός που προτείνει... Το τι ρυθμό ήταν το τραγούδι, ακριβώς. Τι στήνες, εσύ, αυτό εννοείς. Ναι. Λοιπόν, είχα γράψει πριν από αρκετά χρόνια ένα ποίημα, δεν ήταν στίχος αυτός, που λεγόταν το Λαϊκό και μιλούσε για την ιστορία του λαϊκού. Τουλάχιστον 20 στίχους, πολύ μεγάλο. Κάποια στιγμή σε μια συνεργασία μου με τον Ηρακλήτο Ζάκα, το συνθέτη, ο οποίος είναι ένας πολύ μεγάλος διεπτόζος του μπουζουκιού, είναι το μπουζούκι του Σταύρου του Ξαφιάκου και του Μανώλη του Μητσιά, mm-hmm. 30-35 χρόνια τώρα. Τέλος πάντων, και αποφασίσαμε αυτό το κομμάτι να το μαζέψουμε λιγάκι και να το κάνουμε τραγούδι. Έτσι. Και όσο μπόρεσα, έκανα το αυθαιρετικό του λόγου, δηλαδή μπόρεσα να προσπάθησα να πυκνώσω τα νοήματα και βγήκε αυτό το τραγούδι. Που μιλάει για την ξακουστή τετράδα του Πειραιά. Μάλιστα. Έτσι λέγεται. Ήταν η αρχή. Ήταν η αρχή του παντός το λέγω τραγούδι. Μάλιστα. Και είμαι πολύ χαρούμενος που κυκλοφόρησε, γιατί υπήρχαν πάντα αναφορές σε αυτή την κομπανία, αλλά ποτέ δεν υπήρξε κάποιο τραγούδι ως σημείο αναφοράς αυτής της κομπανίας, της πολύ σημαντικής. Σπύρο μου, πώς βλέπεις το λαϊκό τραγούδι, θα πάρει κάποια ανάσα... θα τα αφήσουν οι ραδιοφωνικοί σταθμοί και τα κανάλια. Δεν ξέρω τώρα τι γίνεται. Δεν μπορείς να βρεις ένα καλό τραγούδι για να ευχοριστείς τους ακροατές. Δηλαδή κυκλοφορεί σήμερα ένα τραγούδι και αύριο το ξεχνάς δηλαδή. Δεν το θυμάσαι καν το τίτλο. Η επικεφαλίδα όλων αυτών που είπες Νίκο μου είναι παγκοσμιοποίηση. Αυτή η γάγκρενα, που θα χρησιμοποιήσω τη λέξη λίγο σκληρή γάγκρενα, που αφορά όλο το... Μάλιστα. Παγκοσμιοποίηση. Αφορά λοιπόν η παγκοσμιοποίηση όλο το μουσικό αλλά και πολιτιστικό γίγνεσθε όλης της υδρογείου. Προσπαθούν κάποιοι να κάνουν όλα ίσια. Όλες οι χώρες, όλες οι μουσικές να παραπέμπουν σε ένα ίδιο πράγμα. Το λαϊκό στην Ελλάδα
αντιστέκεται. Αλλά δεν ξέρω για πόσο ακόμα. Γιατί? Γιατί όταν βγει ένα καλό λαϊκό τραγούδι, ερμηνευμένο από έναν πολύ καλό ερμηνευτή, πρέπει και να παιχθεί στα ραδιόφωνα και στις τηλεοράσεις για να το μάθει ο κόσμος. Mm-hmm. Αλλιώς ο κόσμος δεν έχει τη δυνατότητα να το μάθει, παρά μόνο στο ίντερνετ και στο YouTube, που πρέπει και εκεί κάπως να ψάξει και να το δει. Όπως καταλαβαίνεις λοιπόν, τα πράγματα δεν είναι πολύ εύκολα για το λαϊκό τραγούδι. Ελπίζω να γίνει κάτι και να ξαναπάρει τα πάνω του. Έχεις τίποτα στο πρόγραμμα φέτος αυτό το καλοκαίρι ή κάνεις μπάνια στην πέτρα και έχεις αμελήσει τους στίχους δηλαδή? Όπως σου είπα και πέρυσι λοιπόν, δεν είναι καιρός όταν είσαι στην πέτρα και βλέπεις μπροστά σου αυτό το παράδεισο, έχεις γύρω σου τόσο καλούς φίλους, να κάθεσαι εσύ να ασχολείσαι με στίχους. Όλα αυτά τα πράγματα τα μαζεύω μέσα στην ψυχή μου και στο μυαλό μου και όταν με το καλό γυρίσω στην Αθήνα, κάθομαι και τα γράφω στο χαρτί ή μάλλον στο κομπιούτερ. Και όλα παίρνουν μετά τον δρόμο τους. Σπύρο, με όλο το σεβασμό, θα έχουμε κάτι για άλλο το νησί, για εμάς τους μετανάστες που αφήσαμε τη Σκάλα, Καλονί, την Αμμουδιά, μικρά παιδιά και ήρθαμε στη Μελβούρνη και από την Πέτρα και από το Μόλιβο και από τα Βατερά, κάτι να αντιπροσωπεύει γενικά όλους τους νησιώτες? Είναι δύσκολο να γραφτεί έτσι ένα τέτοιο νησί και να λέει μέσα Αυστραλία και με... Κάποτε είχε πει ένα τραγούδι, θα στο στείλω να το ακούσεις, για κάποια Αυστραλία. Ναι. Από την Ελλάδα άκουσα για κάποια Αυστραλία. Λοιπόν, αυτό μου το έχει ζητήσει από πέρυσι και εγώ δεν το ξεχνάω. Τις υποσχέσεις μου στους φίλους, τις κάνω πάντα. Okay. Η επόμενη δουλειά μου, ναι, σου υπόσχομαι ότι θα είναι πιο σφαιρικό λίγο για το νησί μας. Για το νησί μας και να έχουμε και λίγο Μελβούρνη έτσι μέσα, ε. Φυσικά. Πρόσεξε να σου πω κάτι. Ξέχασα να σου πω ότι ναι, το τραγούδι «Το Πέτρα μου» που λέει ο Σαββιδάκης δεν είναι αμοιβώς ένα τραγούδι που λέει «Μπράβο Πέτρα και τι όμορφη που είναι η Πέτρα». Που είναι. Αφορά το ατάμωμα των ανθρώπων της ξενιτιάς, των ξενιτεμένων δηλαδή ανθρώπων, που ανταμώνουν κάθε χρόνο ή τέλος πάντων όποτε μπορούν, ναι, με τους χωριανούς τους. Αυτό είναι το συγκλονιστικό. Γι' αυτό κάτι θα και έγραψα εγώ. Σε ευχαριστώ πραγματικά. Λέει το τραγούδι, μια πέτρα στο νησί φιλούσε το κρογιάλι, οι φίλοι της καρδιάς αντάμωναν και πάλι. Αυτό αφορά το τραγούδι, αφορά αυτό το τρομερό αντάμωμα που γίνεται κάθε χρόνο. Αυτό το συγκινητικό αντάμωμα. Λοιπόν, τώρα που θα κλείσουμε την ομιλία μας, ναι, θα το ακούσουμε για μια άλλη φορά στους ακροατές και θέλω να παραμείνει στη γραμμή και σε ευχαριστώ πάρα πολύ, έτσι. Εντάξει, Νίκο μου, εντάξει. Για τη σημερινή συζήτηση. Ευχαριστώ και εγώ. Και σε λίγη ώρα, μετά τις 7, θα έχουμε, μετά το Δελτίο Ειδήσεων, θα έχουμε τον Γιάννη Σαββιδάκη στην παρέα. Α, πολύ ωραία. Okay. Εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ πολύ και περίμενε εγώ στη γραμμή. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για σήμερα και χαιρετισμού στα παλικάρια εκεί.